τη χαρά να καλωσορίζουμε τηλεφωνικά στην παρέα μας την αγαπημένη μας ηθοποιό, την κυρία Λουκία Παπαδάκη. Γεια σας κυρία Παπαδάκη, χαιρόμαστε πολύ. Καλησπέρα κυρία Σάπκα, τι κάνετε? Καλά, εσείς πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Και πόσο χαρούμενοι που είμαστε Θεσσαλονίκη. Τέλεια, μας φέρνετε πολύ ωραία πράγματα και ξεκινάει έτσι με ενδιαφέρουσες παραστάσεις η θεατρική σεζόν στην πόλη μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα εμείς κάνουμε πρεμιέρα τη σεζόν μας από τη Θεσσαλονίκη και όχι από την Αθήνα. Γιατί το θεωρούμε καθήκον μας. Πραγματικά, πάντα είναι μαγική εμπειρία στο θέατρο στη Θεσσαλονίκη. Είχα πάει τη χαρά να κάνω πολλές παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη και να παίξω πολλές φορές και πάντα ήταν μαγευτικά. Και ένας ιστορικός χώρος θα λέγαμε, το θέατρο Αμαλία, με μια Ακριβώς. παράσταση επίκαιρη όσο ποτέ, ο Φωνιάς. Κατά την γνώμη μας, δουλεύουμε αυτό το έργο, αλλά και γενικότερα, είναι ένα από τα αριστουργήματα της νεότερης ελληνικής δραματουργίας, ο Φωνιάς του Μίτσου Ευθυμιάδη. Είναι σπουδαίο έργο, εξαιρετικά μοντέρνο, εξαιρετικά μπροστά, εξαιρετικά κέριο και δεν, όπως όλα τα σημαντικά έργα, δεν τοποθετείται χρονικά. Γιατί έχει την κατάρα και την ευτυχία να αφορά στην ανθρώπινη φύση. Και ευτυχώς δεν αλλάζει ποτέ. Για να δώσουμε το στίγμα της παράστασης και να σκιαγραφίσουμε και το δικό σας ρόλο μέσα σε αυτήν. Η παράσταση, το έργο έχει 4 πρόσωπα. Τα οποία μαζεύονται στο σπίτι του Σάβα, του Φωνιά, ο οποίος εκείνη τη νύχτα αποφυλακίζεται, μια πολύ βροχερή και κακιά νύχτα, χειμωνιάτικη. Αποφυλακίζεται έχοντας εκτίσει σκηνή για φόνο. Τώρα, ο φόνος δεν ξέρουμε στην αρχή ποιον σκότωσε και γιατί. Αποκαλύπτεται σχετικά γρήγορα και είναι το σπίτι του, δηλαδή το πατρικό του σπίτι, στο οποίο έχει να γυρίσει 12 ολόκληρα χρόνια που ήταν έγκλειστος. Και εκεί τον υποδέχεται η αδελφή του, ο γαμπρός του και ένας τύπος, περίεργος φίλος, υποτίθεται συγκρατούμενος, υπόκοσμος, όπως είναι ο κόσμος του Σάβα πια. Και διαπράξει ένα έγκλημα, αλλάζεις σφαίρα, αλλάζεις κόσμο. Δεν ανοίγεις πια στον κόσμο τον από εδώ, περνάς στην άλλη όχθη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους. Δεν διαγράφει πολύ μοντινό. Γιατί έχουν πολύ βαριά και πολύ ένοχα μυστικά. Τα οποία βεβαίως είναι και η κατάλυση της υπόθεσης και η έκρηξη του έργου και η δυνατότητα που δίνεται σε εμάς σαν ηθοποιούς πραγματικά να δημιουργήσουμε πολύ σπουδαίους χαρακτήρες και πολύ σπουδαίους ρόλους. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η ρόλη αυτή. Δεν είναι καθημερινοί άνθρωποι. Δεν μπορεί να πει έναν δολοφόνο καθημερινό άνθρωπο. Δεν μπορεί να πει την αδελφή του δολοφόνου καθημερινό άνθρωπο. Αλλά είναι πάρα πολύ βαριά φορτία αυτοί οι άνθρωποι. Η επιλογή πώς προέκυψε του έργου, η επιλογή του έργου. Δεν σας άκουσα. Η επιλογή του έργου, λέω, πώς προέκυψε. Αυτό ήταν ένα πάθος και ένα όνειρο του Γιώργου του Πιστόδου. Το οποίο πραγματοποιήθηκε. Μάλιστα, σε πρώτο ανέβασμα, είχε ανέβει λίγο πριν κλείσουν τα πάντα λόγω COVID, δεν πρόλαβε δηλαδή κάποιες εβδομάδες το 2020 και μετά από 1,5 χρόνο που μπορέσαμε να ξαναβούμε στα θέατρά μας πιάσαμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε και το πήγαμε παραπέρα.
Να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους συντελεστές. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί η θεσπέσια σκηνοθεσία και η εξαιρετική ερμηνεία, η κατανόηση και μοίρασμα με εμάς του έργου είναι του Γιάννη Διαμαντόπουλου. Έχω προσωπικά το θεωρώ τεράστια, τεράστια χαρά. Εδώ χρόνια ονειρευόμουν να δουλέψω με τον Γιάννη Διαμαντόπουλου και ευωδόθηκαν οι επιθυμίες μου, πραγματοποιήθηκαν οι ευχές μου. Είναι σκηνικά και κοστούμια της Δέσποινας Βολίδη, άνευ σχολείου, μέγιστη καλλιτέχνη. Μουσική πρωτότυπη γραμμένη για την παράσταση του Διονύση Τσακνή. Και η μουσική είναι αυτό που λέμε ο πέμπτος ρόλος της παράστασης. Είναι συγκλονιστική πραγματικά. Για μας πρώτα απ' όλα που παίζουμε όταν την ακούμε και για το θεατή. Είναι ο πέμπτος ρόλος του έργου. Φωτισμοί Σπύρος Κάρδαρης, ήχος Κώστας Ματσούλας, βοηθός σκηνοθέτη Ράνια Μαργαρόνη, πολύ τιμή, χωρίς αυτήν πολλά πράγματα δεν θα προχωρούσαν, πάρα πολλά όμως. Τα κουνάει με τα μαγικά της χέρια και τα τακτοποιεί όλα για όλους μας. Και συμπροταγωνιστούν. Αυτή. Και ο Γιώργος με σειρά εμφανίσεως είναι ο Τζόνς Θεοδωρίδης, ο Γιώργος Σωστοδούλου, Αντώνης Αλεξίου, Λυκία Παπαδάκη. Δεν έχουμε πρώτιες και δευτεριές σε αυτή τη δουλειά. Είναι μεγάλη χαρά. Είμαστε σπουδαία συντροφιά, πραγματικά. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία να έχεις πολύ καλούς, πολύ έμπειρους, πολύ ταλαντούχους και πολύ αγαπημένους ανθρώπους να δουλεύεις. Είναι ευτυχής η συγκυρία φέτος, όπως και πέρα. Τέλεια. Πολύ. Οι παραστάσεις θα δίνονται, είστε από Πέμπτη ξεκινάτε. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μία παράσταση κάθε μέρα. Μία παράσταση κάθε μέρα, ναι. Είναι από τις δύσκολες παραστάσεις. Δεν είναι τα έργα που κάνει κανένα δύο παραστάσεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι εξαντλητικό. Ναι. Και είναι χωρίς διάλειμμα. Α, να το πούμε και αυτό. Έτσι κι αλλιώς. Όχι, δεν μπορεί να έχει διάλειμμα αυτό το έργο. Εξορισμού, εκγραφής δεν έχει διάλειμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσει η αλυσίδα. Ναι, η πλοκή να σταματήσει. Είναι σκηνιά που μαζεύουμε το κοινό, θα το καταλάβετε. Θα το διαπιστώσετε και ίδια. Είναι πολύ ιδιαίτερο έργο. Δεν χωρίζεται. Δεν σπάει. Αλλά είναι μια ανάσα. Τέλεια. Μην τρομάξουν οι θεατές που δεν θα καταλάβουμε πότε άρχισε και πότε τέλειωσε. Πραγματικά είναι μια ανάσα. Τέλεια. Ειδικό την ανάσα. Πώς το βλέπετε τα θεατρικά πράγματα στη μετα-COVID εποχή? Κοιτάξτε, μας βρήκαν σκελετωμένους, αθυδατωμένους και προσπαθούμε να φάμε και να πιούμε για να δυναμώσουμε. Μια τέτοια εικόνα έχω, δηλαδή διψάσαμε και πεινάσαμε πάρα πολύ. Τεχνικά βέβαια. Ναι, ναι, εννοείται. Σαν χώρος αυτά τα δύο χρόνια. Γιατί εμείς δεν είχαμε εναλλακτικές, δεν είχαμε άλλους τρόπους. Άρα πέραν του βιοπορισμού, δεν είχαμε άλλους τρόπους να λειτουργήσουμε τη δουλειά μας και να επικοινωνήσουμε. Αυτό είναι. Και το κοινό επίσης δεν είχε άλλους τρόπους να... Γιατί το διαζώσεις στο θέατρο δεν μπορείς να το συγκρίνεις ούτε με το διαδίκτυο. Δεν αλλάζει, είναι πραγματικά. Δηλαδή ένα καφέ και ένα σουβλάκι τα βρίσκαμε. Ναι, ναι. Κατά τώρα μην τρελαθούμε, δεν μας έλειψαν οι καφετέρειες. Δυστυχώς. Και ήταν και χρόνια... Κάπως από εδώ, από εκεί. Αυτό όμως, τη ζωντανή επαφή του κοινού με τις τέχνες γενικότερα, ιδιαίτερα τις τέχνες, τις σκηνικές τέχνες, αυτό πραγματικά το στερηθήκα πολύ και εμείς και το κοινό. Και ήταν και χρόνια που χάθηκαν πολύ σημαντικές προσωπικότητες στο χώρο του πολιτισμού, έκλεισαν μεγάλα κεφάλαια. Ναι, έπεσε φωτεινό δίχτυ. Παδέθηκαν πολύ εκεί πάνω. Πάρα πολύ. Παρέμψε τον άλλο.
Πάρα πολύ, δυστυχώς, Πάρα πολύ. δυστυχώς. Βέβαια το παρήγορο είναι ότι ήταν όλοι με καλές ημέρες συμπληρωμένες. Ναι, ήταν ο θρύλος ο κάθε ένας στο κομμάτι του, αλλά Ναι, ήταν, πήραν ήταν μαζί τους μια ολόκληρη εποχή. σε ηλικίες προχωρημένες που Να. πρόλαβαν να κάνουν πράγματα, να ζήσουν πράγματα, να μας δώσουν και να μας αφήσουν την παρακαταθήκη, την κληρονομιά τους. Αυτό είναι ευτυχές. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα, φέτος σας βλέπουμε και στην τηλεόραση. Επανακάμπτετε δυναμικά με μία σειρά που δεν ξέρω, τα πρώτα μηνύματα που εισπράτεται από το τηλεοπτικό κοινό. Είναι ότι τους αρέσει και κολλάνε. Άμα δεν το προλάβουν να το δουν ζωντανά, μπαίνουν στην πλατφόρμα και το βλέπουν. Καλό είναι αυτό για μας. Πολύ καλό. Θέλουνε. Τους ιντριγκάρει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά και μεγάλη παραγωγή. Με πάρα πολύ άξιους συναδέλφους. Είναι μια, έτσι, πραγματικά είμαι ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Και είναι οι νεότεροι συνάδελφοι που κάποιοι από εκεί που τους είναι για πρώτη φορά βγαίνουν στη τηλεόραση. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά. Πολύ ωραία συνοδεσία. Ο χαρακτήρας σας εκεί έχει ανατροπές όπως συνηθίζετε κάθε φορά. Τι συνηθίζω κάθε φορά. Εννοώ είστε ένας χαρακτήρας, αν κρίνουμε έτσι από παλιότερες σειρές και από τη λάμψη που έχει μείνει. Όλο τη λάμψη. Όλα τα υπόλοιπα που έκανα, ουδεμία σχέση έχουν με τη λάμψη. Ναι, ουδεμία όμως. Ναι, ουδεμία, όντως. Μέχρι εκεί. Και έχετε όλο τη λάμψη μείνει ως σιδηρά κυρία. Ήταν μια πάρα πολύ περίπλοκη προσωπικότητα. Όλα τα υπόλοιπα που έχω κάνει τηλεοπτικά δεν έχουν καμία σχέση με τη λάμψη. Το λέω αυτό και το τονίζω, διότι επειδή η λάμψη ήταν, εντάξει, ένα τεράστιο τηλεοπτικό φαινόμενο και τα ελληνικά δεδομένα μοναδικό και ανεπανάληπτο. Ακριβώς. Βεβαίως έχει κρατηθεί και έχει περάσει τη συλλογική μνήμη. Ναι, στην ιστορία της τηλεόρασης, με τη σφραγίδα ακριβώς, του μεγάλου Νίκου Φόσκολου. Είμαστε και πολύ, πολύ περήφανοι που είμαστε κομμάτι αυτής της ιστορίας. Αλλά την άλλη πλευρά, σαν χαρακτήρες και σαν ρόλους τηλεοπτικούς, τίποτα δεν είναι ίδιο το ένα με το άλλο από αυτά που έχω κάνει. Από τότε δηλαδή. Ναι. Μετά με τις φιλοδοξίες και μετά και κομετή και δράματα και καμία σχέση. Όχι, όχι. Αυτός ο ρόλος είναι μια πάρα πολύ έτσι, έντονη και περίπλοκη γυναίκα. Έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Είναι επιστήμον, έχει μια μεγάλη καριέρα. Δεν μασάει. Είναι αρκετά. Μερικές φορές είναι και κοινική. Αγαπάει την οικογένειά της πολύ. Έχει. Είναι ωραίες σχέσεις. Είναι δυνατές σχέσεις. Ειδικά με τη στενή οικογένεια. Την κόρη, τον γαμπρό. Έντονες οι σχέσεις μας. Η αλήθεια είναι. Ωραία. Το δείτε. Οπότε ο κόσμος τώρα έχει την ευκαιρία να σας δει από κοντά, να πει και τα σχόλιά του και για την παράσταση πρωτίστως και από εκεί και πέρα να σας μεταφέρει έτσι όλες τις εντυπώσεις. Και με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ, κυρία Σάρκα, είμαι πάρα πολύ χαρά. Καλώς να έρθουμε. Με το καλό λοιπόν. Καλή επιτυχία σε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ως αντάμωση. Να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Γεια χαρά σας. Γεια.